Παραμένει πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Καβάλας για τα επόμενα 4 χρόνια ο νυν πρόεδρος Κώστας Πανταζής μετά από την εκλογική διαδικασία η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 5 Φεβρουαρίου. Ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία για μια νέα τετραετία μέσα σε ένα κλίμα δύσκολο για το υπεραστικό ΚΤΕΛ Καβάλας και μιλάω για τη συγκυρία που υπάρχει με την πανδημία αυτή τη στιγμή, με αυτόν τον κορονοϊό, με δύσκολα αποτελέσματα οικονομικά. Η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του υπεραστικού ΚΤΕΛ Καβάλας είναι η ακολουθή. Πρόεδρος Κωνσταντίνος Πανταζής, Αντιπρόεδρος Μακάριος Σωτηριάδης, μέλη Γεώργιος Τσίπος, Στυλιανός Χατζάτογλου, Χρήστος Τουμανίδης, Κωνσταντίνος Τσεμαλίδης και Δημήτριος Τσαμαλίκος. Σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του Σέντερ, ο κύριος Πανταζής, κάνοντας τον απολογισμό της πρώτης του θητείας, τόνισε τις δυσκολίες που έχουν να κάνουν τόσο με την διαχείριση της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας του κορονοϊού, όσο και με την ακρίβεια που μαστίζει το σύνολο της κοινωνίας. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάνω που μας βρήκε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με την πανδημία, μας έρχεται και αυτή με τις αυξήσεις που, ξέρετε, ζούμε καταστάσεις που δεν έχουμε ξαναζήσει. Αυτές τις τιμές του πετρελαίου δεν τις έχουμε ξαναζήσει. Οικονομικά είμαστε σε άθλια κατάσταση. Μάλιστα, όπως εξηγεί, οι οδηγοί πλέον μεταβίας καλύπτουν τα έξοδά τους λόγω της μειωμένης επιβατικής κίνησης, αλλά και την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο. Το κόστος πλέον βγαίνει? Όχι. Όχι, αυτό είναι εύκολη απάντηση, δεν βγαίνει και αυτό θέλουμε να κάνουμε τώρα. Προσπαθούμε συνδυαστικά να δώσουμε την καλύτερη συγκοινωνία στους επιβάτες χωρίς να έχουμε μεγάλο κόστος και εμείς. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για κέρδος, μιλάμε για να μπορέσουμε να σταθούμε. Να σταθούμε ώστε να παρέχουμε κάποια στοιχειώδη συγκοινωνία. Πιστεύω ότι τα καταφέρνουμε ακόμα. Να δούμε μέχρι πότε. Συνισχύσεις από το κράτος? Η ενίσχυση ήταν η μία αυτή που δόθηκε, η αποζημίωση θέσεων και ελπίζουμε. Πιστεύετε ότι πρέπει άμεσα να μειωθεί ακόμα και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο? Πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, γιατί η τιμή αυτή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ένα λεωφορείο. Δεν μπορεί να βγάλει τα έξοδά του λεωφορείου. Δεν μιλάμε για οδικό. Δεν μιλάμε για... Τα πετρέλαιά του δεν βγαίνουν. Με μια πληρότητα αυτή τη στιγμή τα δρομολόγια μας πηγαίνουν με 5-10 άτομα. Δεν είναι αδύνατο να συντηρηθούν.